Μιχάλη, πού μπορώ να σε ακούω, λέει, στα μεσαία. Δεν παίζει, λέει, το κασετόφωνο μου. Από κασετόφωνο προσπαθεί να μάθει. Το κασετόφωνο παίζει κασέτα, αγαπητέ. Πού είστε, πού βρίσκεστε, αγαπητέ. Στα μεσαία κύματα, πού τα θυμηθήκατε. Δεν απαντάει. Όλοι του κόσμου οι θησαυροί. Έχει και πείμα αυτό το μήνυμα. Όλη τη γη στολίδια είναι τα δύο ματάκια σου και δεν υπάρχουν ίδια. Έχω και εγώ δύο που και λέγονται. Μάτια. Καλανά. Τρομάζει, δεν ξέρω τι θα. Καλημέρα. Καλημέρα, 95,2 άνθρωποι DJ. Μόνο επιτυχίες βασικά. Ένα από το δεύτερο. Θέλω το Σάββατο να με πας σε δίσκο. Καλέ. Έχω τέσσερα παιδιά, λέει, και θέλω να ξεσκάσω. Η Ελένη, ή παντρεμένος είσαι. Και με πεθερά. Α, τέλεια. Καημένε. Έχω και την τέλεια δίσκο. Άκου τι θα γίνει. Θα τη πει να κάνει υπομονή τη Ελένη, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο να την βγάλει έξω. Θα βγάλει τη γυναίκα σου να την πα σε μια δίσκο, να περάσει στο βινίλιο, όπω το λένε. Και θα στείλει. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρει που είσαι μια μεγάλη. Και θα στείλει την πεθερά σου σε μένα στο Dream City. Εγώ θα τη στείλω, εσύ να αντέξει. Όχι, αγόρι μου, θα την εξολοθρέψω εγώ. Θα την βάλω μπροστά από τα εκεί που πέφτουν οι καπνοί όλα. Θα την τελειώσω, θα την τελειώσω. Γεωργία, εσύ. Αχού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά σου από το γλυκουλίνι σου. Αχού, καλέ. Ποιο είναι το γλυκούλι, πώς το λέει το γλυκουλίνι, καλέ, Μίτσο. Χρήστο. Αχ, ο Χρήστο, γλυκουλίνι. Είσαστε από τα ζευγάρια που λέτε τέτοια γλυκουλίνι, μου ευτό. Ναι. Κουραδίνι, μου. Δεν μεγάλη. Όχι ακριβώς έτσι. Είμαι περίπου, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει τι εννοώ. You know what I mean now. Είστε παντρεμένοι με το κουραδίνι, με το γλυκουλίνι. Όχι, ακόμα. Γιατί τι περιμένει. Τι περιμένει. Τι περιμένει. Τι ακούει τώρα, πέστα. Γεια σου. Θα βγω και θα τα πω στο μπαλκόνι. Μικρό γλυκουλίνι Χρήστο. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Έχουμε εδώ την Γεωργία, η οποία είναι στα 34. Καλά, 36 είναι, μας κρύβει και δύο. 34! Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν μπορεί αυτή την υπέροχη φωνή που ακούω από το τηλέφωνο, και βεβαίως η φωνή πάντα συνοδεύεται από ισότιμη παρουσία κτλ. Δεν μπορεί να περιμένει ένα ρε κουραδίνι. Γλυκουλίνι! Δεν μπορεί! Είσαι κουραδάκι! Λοιπόν, Χρήστο, θα στο κάνω αυτό κάθε μέρα μέχρι που να. Δεν σε έχει ζητήσει ακόμα. Είμαστε ραβωνιασμένοι. Α, πόσα χρόνια. Από τα Χριστούγεννα, δεν είναι χρόνια. Κάτσε, μην βάζει να τον βρίζω τον άνθρωπο. Όχι, μην βάζει να τον βρίζω τον άνθρωπο. Γρήγορα να γίνουν τα πράγματα. Γιατί, γιατί το καθυστερούν. Για πιστεύω το, είστε έγκυο. Είστε έγκυο, αγαπητοί. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν. Δεν το γλυκολίνι, δεν. Όχι, σιγά-σιγά. Α, πάει σιγά-σιγά αυτό. Εντάξει, λοιπόν, γλυκολίνι τελείωνε. Μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι να έχει τελειώσει, παρακαλώ. Έτσι. Εντάξει, Γιώργια μου, χρόνια πολλά. Anyway, no. Γιατρέ, εσύ. Ναι, εδώ. Καλημέρα, γιατρέ. 95,2 άνθρωποι DJ, Μιχάλη Τσόξο. Το είναι το γιατρό, είναι ειδικότητα ή είναι υποκοριστικό. Υποκοριστικό. Λόγιο. Αρχίζω να σα λέω ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, και αν ήσασταν και ψυχίατρο, θα σα έδινα τη Μαρία. Α, ευχαριστώ. Έχετε τα χρόνια πολλά από το Βασίλη. Τι δουλειά κάνει, αγόρι, με τι ακούω πολύ. Είναι 8 παρα 20 και σε ακούω λιγάκι πεσμένο. Σχολείο πα. Και δεν γουστάρει, ε. Όχι, όχι. Εδώ είναι, τι γουστάρισα, εγώ νομίζω. Εσύ που κατάντηξα. DJ. Σε ποιο σχολείο πηγαίνει, πώ λέγεται το μαγαζί, Λεόντιο. Να σου πω, μεγάλα, για σηκωκεπίνια, τι πληρώνει ο άλλο. Πει τη Λεόντιο. Τα χώνει ο πατέρα. Τελείωνε, παρακαλώ. Αποφάσισε να συγκεντρώσει τα αέρια τη σε ένα μπουκάλι και στη συνέχεια να τα πουλήσει. Τι εννοεί τώρα. Γιατί έτσι. Μιχάλη είναι πάρα πολύ συχαμερό αυτό που λέει πρωί. Πρωί. Βρήκε λοιπόν τη μέθοδο που κρατιέται η μυρωδιά φρέσκια και ζωντανή. Αχ, Παναγία μου. Και προτείνει στον αγοραστή να κάνει ένα δώρο ή μία φάρσα σε κάποιον που αντιπαθεί ή απλά θέλει να τον κάνει να γελάσει. Πραγματικά. Όποιο αγοράσει το μπουκαλάκι με τα αέρια θα έχει και μία φωτογραφία τη, όχι για κανένα λόγο, αλλά για να ξέρει και την πηγή. Έλεω, αν Παναγία είναι δυνατόν, είναι ιδέα. Να ξέρει τον παραγωγό που με τρελαίνει. Δεν μα ενδιαφέρει. Πραγματικά σταμάτα. Η πώληση έχει ξεκινήσει μέσω eBay και όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, η αρχική τιμή είναι 2,5 ευρώ. Μόνο και μόνο. Παιδιά, ήδη ανακατεύομαι. Είναι ιδέα όλο αυτό. Δηλαδή πε μου για ποιο λόγο να θέλει κάποιο. Αγόρι μου. Μα 2,5 ευρώ είναι τα αέρια τη. Μου ήρθε η ιδέα. Τι, για πες. Ετοιμάσαι, αγόρι μου. Παραγωγή. Θα βάλουμε Έρουιν. Αέρας ζωής. Αέρας ζωής. Το έχεις σκεφτεί αυτό. Θα βγάλουμε 2-3, ρε παιδί. Μην είναι. Όχι αέρας ζωής όμως. Αέρας ζωής, μετά θα βγάλουμε το αέρας ελευθερίας. Α, τέλεια. Αέρας κρυολογήματος. Αυτό θα είναι το. Βρέμε κάποια πραγματικά. Υπάρχει μια γυναίκα. Θα σε πάω στην Τζαγκαράδα και θα σου φτιάξω πάγκο εκεί. Μαζί με τα βότανα. Βέβαια, θα οικονομήσουμε πάλι. Έρευνα έδειξε ότι η προαγωγή στην εργασία, εκτός από ευτυχία και αύξηση στο μισθό μας, φέρνει και ψυχικές διαταραχές. Αλήθεια, γιατί. Να γι' αυτό πρέπει να μείνετε εκεί χαμηλά. Ναι. Σύμφωνα με τη μελέτη, λόγω των αυξημένων ευθυνών που προσθέτει και του πρόσθετου.
του φόρτου εργασίας. Ναι, με φαίνει χρήματα, φαίνει περισσότερο στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ναι, α, γι' αυτό έχει κατάθλιψη. Ναι, του κάνεις άγχος. Δεν σε χάλια. Κάτσε να πάρεις την άφηξη και μετά. Α, στη σκέψη είναι και μόνο. Και έπειτα από την προαγωγή, οι εθελοντές είχαν παρουσιάσει επιδείνωση της ψυχής τους υγείας κατά 15%. Είμαι πολύ χάλια. Το ξέρω ακριβώς. Μα και τι, μα Μιχάλη μου, συγγνώμη, τρεις αυξήσεις πήρα μέσα στον χρόνο. Δεν είμαι χάλια. Δηλαδή έχω πάθει κεφαλικό, ψυχολογικά. Όλοι παραπονιούνται. Θα σε εξοντώσω μέσω αυξήσεων. Μα έχω προβλήματα ψυχολογικά. Θα σε διαλύσω, μωρέ. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα μου φτιάξει. Πώς φτιάξω. Όταν πήγαμε λίγο. Συγγνώμη, Μαρία μου που σε διακόπτω, συγγνώμη, Μιχάλη μου. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχω έκταστο. Σε παρακαλώ. Σοβαρό. Ο Ηλίας Μαμαλάκης, Μιχάλη μου, μίλησε τη διακοπή της εργασίας του με την κρατική τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν θα τον δούμε ξανά στην τηλεόραση. Τέλεια τότε. Τέλεια τότε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ. Ποτέ ξανά. Ποτέ, 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 ποτέ. Ποτέ ξανά. Επιτέλους. Μαρία, είσαι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ. Αν αντισταθεί λίγο ακόμα ο Μιχάλης θα σε χάσει. Πες του τα, πες του τα. Σε ευχαριστώ. Είδες, η αγαπημένη. Μιχάλη, ορίστε. Θα βρεις άλλη καλύτερη. Βάλε το εμβατήριο. Το ψήνω το γυναικάκι. Αυτή είναι η γυναική αλληλεγγύη. Έτσι, έτσι. Είδες. Ναι, ναι. Θα το πιστέψουμε και θα κλάψουμε σε λίγο. Μιχάλη. Σε λίγο θα αρπαχτείτε, μας σας αφήσω δύο λεπτά. Ναι, 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 ναι. Φτάνει με αυτόν τον στα μέλια, φτάνει. Τον αφήνω στη Μαρία. Εγώ μόνο να σε ακούω κάθε μέρα, κάθε πρωί. Τι γλυκιά. Θες να με ακούσει από το ραδιόφωνο ή από κοντά, δεν κατάλαβα. Σε έχω δει από κοντά, είσαι τέλειος, είσαι σούπερ, δεν αντέχω να σε βλέπω πολύ. Είναι προπονημένη ακροάτρια. Είναι παλιακιά. Ναι, ναι. Εντάξει, darling, έχεις κερδίσει. Έχω φέρει και ένα 5€ και με έχεις δει. Φιλάκια πολλά, Μιχάλη. Σε κοίταγα περίεργα. Ναι, λίγο ναι. Άρα τι την έπεσε. Έτοιμο ήμουνα. Όχι, όχι. Είπε τι όμορφη που είσαι και τέτοια. Α, σου είπατε. Μην κλείσει, κάτσε εκεί. Τι είναι η μαγκουφάνα? Η μαγκουφάνα είναι φυτό συγγενικό με τη ρίγανη. Τα φύλλα της χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό αλλά και ως αφέψιμα. Η μαγκουφάνα είναι η περιοχή της Αθήνας. Η μαγκουφάνα ήταν η γνωστή επιτυχία του Στέλιου Καζατζίδη. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποια είστε εσείς? Είμαι η Ρένα. Αχ, βρε Ρένα. Είναι ένα γιάρα. Η μαγκουφάνα είναι η περιοχή της Αθήνας. Την ξέρεις, την περιοχή της Αθήνας. Λεγότανε Πεύκη. Και λέγεται μάλλον Πεύκη. Το 1843 ο ευρισκόμενος στην Αθήνα περιηγητής Ραούλ Μαλέρμπ. Για να το φώναξε τον. Ραούλ Μαλέρμπ! Πώς ακούγεται? Αδερφάρα! Λοιπόν, διέδεται ότι τελικά το όνομα προήλθε από κάποια μαγκούφα Άννα, η οποία κατοίκησε στην περιοχή προκειμένου να. Ναι, όντως. Ήταν κουφή και άρρωστη προκειμένου να θεραπευθεί. Τι κακομοίρα. Ναι, παιδιά, κρίμα. Μαγκούφα η Άννα, ναι, υπάρχει ιστορία. Το 1960, όχι, πέθανε. Το 1960 με διάταγμα η μαγκουφάνα έγινε Πεύκη. Παιδιά, πέθανε η γυναίκα και γελάτε. Και τι μοιάζει, Μαρία, Μαρία. Τη λέει, έχει τα μάτια που λατρεύω, την αγκαλιά που λαχταρώ. Τραγουδάει, λέει, η θέλξη μου, μα πληροφορεί η ζωή. Σωστά, 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 έχει δίκιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχει τα μάτια, τα μάτια που λατρεύω. Παπαπαπαπα. Μιχαλάρα λέει, η θέλξη λέει, λέει ο Τάσο. Μιχαλάρα λέει, την επιτυχία λέει, θέλω να τα πιω. Άμα θέλει να τα πιει, α τα πίνει. Α τα πίνει, α τα πίνει. Ελεύθερα. Μη μεθύσει να προσέξει, παιδιά. Μη μεθύσουν μόνο. Τι κοκτέιλ. Τι θέλει να πιει. Γιατί, τίποτα με νερό. Άμα θέλει να τα πίνει, να τα πίνει. Αλλά. Καταλαβαίνει. Τραγούδα μάλλον. Δεν είμαι καλά. Σε παρακαλώ, άσε με ήσυχο. Η Μαρία δεν έχει κόμενο. Ο τρόπος που με κοιτάς το πρωί, ο τρόπος που με φιλάς απροειδοποίητα. Κάποιες φορές με παίζεις σαν κορίτσι, ξέρεις πως πέτας την πέτρα στο κορμί μου. Γιατί είσαι το σεξι παπάκι μου. Το σεξι παπάκι μου. Είσαι για μένα το σεξι παπάκι μου. Ποιο ήταν το τραγούδι, Νατάσα? Σεξι παπί. Κλαίει τη λούπα. Το 35% των ανδρών έχει αρκουδάκι σπίτι. Αλήθεια! Ναι!
Τρελές! Έλα, είναι ευαίσθητη. Όχι, δεν γίνεται ένα σαρκουδάκι σπίτι, Μιχάλη. Γιατί, εγώ έχω. Έχω πολύ ωραία. Τι χρώμα. Τώρα δεν θέλω να άλλο. Αφήστε, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Το 25% των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ανάφεραν ότι σε όλα τα επαγγελματικά του ταξίδια παίρνουν. Να το. Μαζί του το αρκουδάκι του. Καθώ σύμφωνα με του περισσότερου του θυμίζει το σπίτι του και του βοηθά να κοιμηθούν πιο ήρεμα και χωρί στρες. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Καμιά φορά όταν πα και κλείσει ένα deal και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο να κάνει την πανάρα για να κατέβει να πει ένα ποτό. Όχι, πα στο αρκουδάκι και του κλείνει το μάτι. Του μάτι κλείνει το μάτι και το. Είναι πιο ευαίσθητο, είναι συναισθηματικό, έχει το αρκουδάκι του. Και δεν απαντάει το αρκουδάκι. Σε κοιτάει με αυτό το ηλίθιο το ίδιο. Ελά, είναι ωραίο αυτό. Εγώ αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν έχω κοιμηθεί ποτέ με αρκουδάκι. Εγώ έχω κοιμηθεί με το δικό μου. Έχω δικό μου αρκουδάκι. Εσύ δεν έχει κοιμηθεί με κανέναν, αγάπη μου. Τι αρκουδάκι. Τώρα αυτό τι ήταν. Τώρα αυτό ήταν. Μεταξύ μα μπορεί και να έχει τα δίκια του συνεργάτη. Μα πραγματικά όμω τώρα. Μην φεύγουμε από το θέμα μα. Όχι, μια χαρά είμαστε στο αρκουδάκι. Το αρκουδάκι μου. Θέλει να έρθει στο Σαββατοκύριακο να σου δείξει το αρκουδάκι. Θέλω. Και μετά σε συναντάω και αρχίζω και σου εκφράζω το θαυμασμό έτσι, μου. Έτσι. Και μετά στα ουράνια. Και μου χυμάς. Σου χυμάω. Έτσι. Γιατί η χημεία είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Είναι το τελευταίο μυστικό. Έτσι. Έτσι, μόνο να μην αναγνωρίζεις κάποιον. Αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεσαι, λες και ήσουν δύο χρόνια μαζί. Σωστά, ναι, σωστά, λόγω χημείας. Ναι, και δεν μπορείς να τον βγάλεις από το μυαλό σου. Από πουθενά δεν πάνω. Είπα κάτι. Παιδιά, το προσεγγίζουμε από τη συναισθηματική πλευρά, την ερωτική, την ρομαντική. Ναι, δεν γιατί το χαλάτε. Ευτυχώς, για λέγει. Μην ακούσει εσύ. Όχι, δεν ακούω. Πιπέρι στο στόμα του Γιώργου δεν τον ακούμε. Γιώργο, με σένα θα τα πούμε μετά πάλι. Σήμερα είναι δασκάλα. Πάει να σε παρασύρει. Α, έχω και στολές. Για παίρνουμε, για παίρνουμε, παίρνουμε, σε παρακαλώ. Έλα, γρήγορα. Παιδιά, έχω και στολές. Τι θα παίξουμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Αστυνομικός με αστυνομικίνα. Αστυνομική είναι, όχι κρατούμενος. Όχι, όχι. Τρολ! Τρολ, εξωτικό. Α, εξωτικό με την καλή έννοια ή με την κακή. Να το. Να σου πω κάτι, το βλέπεις, τι τους ήθελες να έρθουν. Καλά δεν ήμασταν. Να σου πω κάτι, δεν έχει να ντυθείς τίποτα. Το θέμα είναι να γδυθείς. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.